Λοιπόν, καλησπέρα. Άλλη μια πολιτική εκπομπή στο NSTV Live. Μαζί μου ο Γιώργος Κουτελάκης, όπως βλέπετε, τέος δήμαρχος, επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, υποψήφιος και επικεφαλής με την Νέα Σμύρνη Ποιότητα Ζωής για τις εκλογές του Οκτωβρίου. Διπλές πιθανόν εκλογές του Οκτωβρίου, νομίζω στις 8 και στις 17. Γιώργο, καλησπέρα. Στις 15. Στις 15, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Καλησπέρα και ευχαριστώ που ήρθες μέσα στον Ιούλιο να τα πούμε. Μια χαρά είναι ο Ιούλιος, ζεστός μήνας. Καυτές και εξελίξεις στο Δήμο μας, οπότε θα ταιριάξουν αυτά. Πριν πάμε στα καθημάς, επειδή δεν βρεθήκαμε και εκτός αέρα και εδώ και αρκετό καιρό, μπορώ να πω, ένα σύντομο σχόλιο για τις εκλογές στο Κοινοβούλιο. Για τον πρώτο γύρο, όπου είδαμε μια πεντακομματική βουλή και είδαμε και την Νέα Δημοκρατία λίγο πάνω από το 41%, και για το δεύτερο γύρο που είδαμε μια βουλή με 3 κόμματα παραπάνω, 8 κομματική, και είδαμε πάλι τη Νέα Δημοκρατία περίπου να διατηρεί τα ποσοστά της και 158 βουλευτές. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, καταρχήν, ποιο είναι το συμπέρασμά σου και από τις δύο εκλογές, και με ιδιαίτερη έμφαση στο αν τελικά η απλή αναλογική δεν πέρασε στους πολίτες, δηλαδή δεν τη θέλανε, ή δεν ήταν το πολιτικό σύστημα, δηλαδή οι βουλευτές, έτοιμοι να την δεχτούν. Για να αρχίσω από το τελευταίο, νομίζω ότι εγώ είμαι ξεριστέας όντως της απλής αναλογικής, ή ήμουνα μέχρι τώρα και για την αυτοδιοίκηση και για το κοινοβούλιο. Θεωρώ όμως ότι η απάντηση των πολιτών, ή με αυτό τον τρόπο απάντηση των πολιτών στις πρώτες εκλογές, έκλεισε το θέμα της απλής αναλογικής με έναν τρόπο σαν να λέει δεν είναι το σύστημα διοίκησης της χώρας που επιθυμούμε, διότι μπορεί να έχει ένα πλουραλισμό, αλλά έχει ένα αναποτελεσματικότητα όσον αφορά τη διοίκηση, και άρα εμείς θέλουμε μια διοίκηση, είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται πολύ περισσότερο κυβέρνηση, που να ξέρουμε ότι είναι στο τιμόνι του καραβιού και το πάει κάπως. Και πολύ περισσότερο όταν οι ίδιοι οι συγητές, ο πολιτικός χώρος, ο οποίος εισήγαγε στην πολιτική ζωή την αυτοδιοίκηση, ο ίδιος εδήλωσε ότι από ό,τι φαίνεται η αυτοδιοίκηση δεν είναι το σύστημα που επιλέγουν οι πολίτες, άρα περιτσέβει να το πω και εγώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά για τα αποτελέσματα, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη δικαίωση κατά μέρα. Δεν φοβάμαι τον όρο, παρότι δεν ανήκω σε αυτόν τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ας πούμε, αλλά με πολύ θετικό τρόπο παρακολουθώ τις εξελίξεις. Θεωρώ ότι είναι μια δικαίωση της στρατηγικής που ακολούθησε και ο Πρωθυπουργός και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είχε πολύ συγκεκριμένες αναφορές, είχε συγκεκριμένες στοχεύσεις για το που θέλει να πάρει τη χώρα, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορούσε να συγκροτήσει μια εναλλακτική ή διαφορετική πρόταση. Και αρκέστηκε στο να αναζητεί μεταξύ της συμμαχίας, οι οποίες από τη στιγμή που και αυτές δεν ευωδόθηκαν και κατερρύφθηκαν, διότι κανένας δεν τις ήθελε, κατέρευσε όλο το σκηνικό. Και απεδείχθη, επέτρεψε μου να πω, και ότι η γύμνια εγώ τη λέω, του αντιπολιτευτικού τρόπου με τον οποίο πολιτεύτηκε τουλάχιστον η αξιωματική αντιπολίτευση όλη την τετραετία, δεν ήταν ένας γόνιμος τρόπος, δεν αναδείκνυε κατά τη γνώμη μου δημιουργικά τη διαφορετική της πρόταση όπως παλαιότερα, και γι' αυτό οι πολίτες πήγαν στην περισσότερη ασφάλεια, στην περισσότερη σταθερότητα, ασχέτως αν είχαν κάποιες αποχρώσεις διαφωνίας ή διαφορετικής προσέγγισης, πήγανε σε εκεί που νιώσαν ότι τα πράγματα θα είναι σταθερά και πιο σίγουρα, και γι' αυτό είπα στην αρχή, για να το συνδέσω και να κλείσω, ότι είναι μια δικαίωση της στρατηγικής και του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, θεωρείς, έχοντας δει τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη τετραετία και την πολιτική της και τα πεπραγμένα της, αλλά και την ηθική της πτυχή, θεωρείς ότι ελοχεύει κίνδυνος να υπάρξουν τάσεις αλαζονίας? Κοιτάξτε, στις παντοκρατορίες, γιατί έχουμε ένα καθεστώς παντοκρατορίας, δηλαδή από ό,τι έχεις δει έχουμε φύγει από τον δικομματισμό, έχουμε αυτό που λέμε 1,5 κόμμα, άρα δεν έχουμε καν δικομματισμό, έχουμε μια πάντα δυναμία της Νέας Δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα, και ιδεολογική κυριαρχία θα έλεγα ταυτόχρονα, όχι μόνο ποσοστιαία παντοδυναμία ή θεσμική αυτοδυναμία ή κοινοβουλευτική αυτοδυναμία, είναι σε όλα τα επίπεδα. Και ιδεολογική, δηλαδή, θεωρώ, επικράτηση. Ενώ παλαιότερα είχαμε συντηρητικές κυβερνήσεις με κεντροαριστερή συμπεριφορά πολιτική των πολιτών, ενώ τώρα έχουμε ένα πράγμα το οποίο είναι και ιδεολογική κυριαρχία. Και πιο κεντροδεξιά κυρίως, είναι έτσι. Σαφέστατα. Ναι. Ο Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει μετακινηθεί από το χώρο της δεξιάς ή στα όρια με την
με τα άκρα που μπορεί να ήταν προηγούμενες κυβερνήσεις, έχει μετακινηθεί στον χώρο του κέντρου, θα έλεγα περισσότερο, της κεντροδεξιάς, και αυτό δείχνει να το ασπάζονται οι πολίτες. Εντάξει, αυτή η παντοδυναμία πάντοτε για οποιονδήποτε εγκυμονεί κινδύνους, αν όχι από τον ίδιο τον επικεφαλής, από σωρία στελεχών, και κυρίως αυτά συμβαίνουν στα μεσαία και κατώτερα στελέχη, αλλά ζωνικό συμπεριφορά στους χώρους όπου λειτουργεί ο καθένας. Ελπίζω ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, με βάση και τις συνθήκες του παρελθόντος, θα έχει την πρόνοια να τα κόψει τη γενέση της αυτά, διότι μόνο κακό μόνο στο ίδιο του, στον πολιτικό χώρο θα δημιουργήσουν, χωρίς να προσφέρουν τίποτα, ας πούμε, και θα παραπέμψουν σε παλαιότερες εποχές που είτε από τον ένα πολιτικό χώρο είτε από τον άλλο, αυτά τα φαινόμενα απορρίπτοντα από το σύνολο του υπόλοιπου κοινωνικού ακροατηρίου. Ωραία. Ας κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Πάμε στα καθημάς. Παρασκευή έκανες μια εκδήλωση. Κλείνουμε, νομίζω, το πολιτικό έτος, τουλάχιστον εν ώψη του καλοκαιριού. Μια εκδήλωση παρουσίασε το συνδυασμό σου ή μέρος του συνδυασμού σου, από ό,τι μας δήλωσες και εμάς στην συνέντευξη που κάναμε. Έκανες μια μικρή πολιτική τοποθέτηση και κατά τα άλλα παρουσίασε ένα σύνολο ανθρώπων. Θέλω να δείξω ένα απόσπασμα, ένα πολιτικό απόσπασμα, και μετά να κάνουμε λίγο συζήτηση από αυτό. Εικόνα εγκατάληψης και παραμέληση της πόλης είναι πλέον ορατή διαγυμνού οφθαλμού. Γι' αυτό άλλωστε η αγανάκτηση των πολιτών αυτής της πόλης για τη Δημοτική Αρχή έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και πρωτοφανείς. Οι διαφορετικές προσωπικές στρατηγικές των στελεχών της Δημοτικής Αρχής επιτείνει την ήδη παραλυτική και διαλυτική για το διοικητικό μηχανισμό του Δήμου μας κατάσταση. Φίλες και φίλοι, το ταμείο αδειάζει δυστυχώς, και αδειάζει με γρήγορους ρυθμούς. Το πιθανότερο είναι στο τέλος αυτής της χρονιάς να περάσει το ταμείο για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και μετά από αιματηρή προσπάθεια που κάναμε αυτά τα χρόνια στο κόκκινο. Από τα συνεχόμενα πρωτογενή ελλείμματα. Γιατί τα μεγάλα οικονομικά διαθέσιμα, χωρίς υποχρεώσεις και χωρίς δεσμεύσεις, που αφήσαμε πρίκα σε αυτή τη Δημοτική Αρχή, τα εξανέμισαν με δαπάνες πολυτελείας και με έργο χωρίς ουσία. Καθόλου ικανά και αξιόλογα στελέχη του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου τον εγκαταλείπουν. Αποστελεχώνεται ο Δήμος από άξιους συνεργάτες, γιατί αναζητούν ένα καλύτερο, μη τοξικό εργασιακό περιβάλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια από την επαπειλούμενη κατάρρευση του Δήμου. Φίλοι και φίλες, η Νέα Σμύρνη είναι σήμερα μια πόλη χωρίς καθαριότητα. Μια πόλη που κόβει το πράσινό της χωρίς να το αντικαθιστά. Μια πόλη με σπασμένα και επικίνδυνα πεζοδρόμια, γεμάτα πάσης φύσεως εμπόδια, χωρίς επαρκείς θέσεις στάθμευσης στις γειτονιές της. Πόλη με έργα που αν αρχίζουν ξεχνούν να τελειώσουν, όπως το κλειστό της Αλτάκης. Πόλη που αγνοεί τους ανάπηρους. Πόλη που έχει αρχίσει να κλονίζεται το αίσθημα ασφαλείας της. Πόλη με νηπιαγωγία προκάτ καταβλισμούς. Πόλη που δεν στηρίζει τον αθλητισμό της. Πόλη που αδυνατεί να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει στην ψηφιακή μετάβαση. Πόλη χωρίς ενδιαφέρον για τους νέους της. Πόλη που έχασε εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεων λόγω του ανεπαρκούς τρόπου διεκδίκησής τους. Θα μπορούσα να πω πολλά. Δεν είναι σήμερα η ώρα. Σήμερα πρέπει να σας παρουσιάσουμε το συνδυασμό μας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Κουτελάκη. Έπαιξα εκείνο το δίλεπτο, στο οποίο δίλεπτο έκανες κάποιες παρατηρήσεις σε θέματα καθαριότητας, έκανες κάποιες παρατηρήσεις στα ταμιακά διαθέσιμα, έκανες κάποιες παρατηρήσεις για την ασφάλεια του Δήμου, μπορεί να έκανες και κάποιες παρατηρήσεις για κάποιο θέμα ακόμα. Θα γυρίσω στην κουβέντα μας για το κοινοβούλιο και θα σου κάνω μια ερώτηση η οποία αφορά το δικό σου δίλεπτο.
Μερικοί νεοδημοκράτες πολύ χαμηλών τόνων, όταν συζητήσαμε για το γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 20% απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, τονίζω πολύ χαμηλών τόνων, μου είπαν ρε φίλε, και ραφάλ πήραμε και δεν είπανε μια καλή κουβέντα. Και το κράτος ψηφιοποιήσαμε και δεν είπαν μια καλή κουβέντα. Πολύ τοξικοί είναι οι άνθρωποι. Ίσως λοιπόν η κοινωνία να μην ήθελε αυτό το τοξικό. Η λέξη τοξικός δεν μου αρέσει να τη χρησιμοποιώ, μου αρέσει όμως η έννοια που καλύπτει. Αυτό το δίλεπτό σου λοιπόν, το οποίο επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και έχω δει δημοσιογραφικά τον τρόπο που πολιτεύεσαι στα δημοτικά συμβούλια, τι έχεις ψηφίσει, τι έχεις καταψηφίσει και πώς πολιτεύεσαι, αυτό το δίλεπτο ήταν μια γεμάτη άρνηση. Κάτι θετικό έχει αυτή η παράταξη που φεύγει 31-12. Είναι όλα αρνητικά. Ναι. Εγώ έκανα μία περιγραφή της κατάστασης στην πόλη. Δεν αναφέρθηκα στα μεγάλα αρνητικά που είχε αυτή η δημοτική αρχή, που είναι πολύ περισσότερα από αυτά στα οποία αναφέρθηκα. Εγώ αναφέρθηκα σε θέματα που φαίνονται. Και είναι αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή καταγράφουν με πολύ μελανά χρώματα για τη δημοτική αρχή στη συνειδήση των πολιτών. Ενώ το 2019, από ό,τι ξέρεις, έλεγα, ακόμα και στις παραμονές εκλογών, θα κερδίσει ο Τζουλάκης, το έλεγα στους συνεργάτες μου, ή εν πάση περιπτώσει το εννοούσα ευρύτερα, διότι διαχειρίστηκε μια κανονικότητα. Η πόλη το 2019, με 4 χρόνια, 5 διοίκησης, Σταύρου Τζουλάκη, είχε μια κανονικότητα. Δηλαδή, ο κόσμος δεν είχε λόγους να είναι παραπονούμενος. Ενώ τώρα, αυτή την τετραετία, ο πολίτης της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ούτε μισό λόγο να είναι ευχαριστημένος. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσαμε πολλές φορές πολύ θετικά πράγματα. Ήταν ελάχιστα. Ήταν ελάχιστα τα θετικά. Εμείς μπορούμε να ψηφίσαμε πολύ περισσότερα, γιατί ήταν και διαδικαστικά θέματα και δευτερεύοντα. Τα βασικά, λέω εγώ, δεν εννοώ τα τυπικά. Δεν είχαμε στα διοικητικά θέματα, δεν είχαμε άρνηση. Σε κάποια έργα είχαμε, σε κάποια άλλα ήμασταν θετικοί. Όμως η πόλη είναι βρώμικη. Η πόλη δεν αγαπά το πράσινο τα 4 τελευταία χρόνια. Η πόλη δεν βοηθά τον αθλητισμό της τα 4 τελευταία χρόνια. Η πόλη δεν έκανε τίποτα για την νεολαία τα 4 τελευταία χρόνια. Και η πόλη δεν έκανε κανένα έργο τα 4 τελευταία χρόνια. Γιατί αν εγώ ρωτήσω εσένα ως δημοσιογράφο, πες μου ένα έργο που να αντιστοιχεί σε μία τετραετία, θα μου πεις πολύ ωραία, την παρέβασε στην Εφέσου κράτος. Και θα σου πω μάλιστα μεγάλο, το μόνο μεγάλο έργο που έγινε σε μία τετραετία. Αυτό που για μας όταν ήμασταν διοίκηση ήταν έργο εξαμήνου, δηλαδή θα το κάναμε για απολογισμό εξαμήνου, δεν μπορεί σήμερα στην κατάσταση που είναι τα πράγματα και με τις χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν να είναι απολογισμός τετραετίας. Αν δεις τι έργα κάναμε εμείς σε κάθε τετραετία, ήταν 7 φορές αυτό το έργο. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή έχει καταρρεύσει. Ο συνεκτικός ιστός έχει διαλυθεί, το έχουν καταλάβει οι πολίτες. Δεν μπορούμε να τη συμπεριφερθούμε. Τη συμπεριφερόμαστε με το βάτι, δεν αναφερόμαστε σε ευθύνες προσώπων. Επειδή βγήκαμε από μια προεκλογική περίοδο, δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο σκληρής αντιπαράθεσης που θα ειδικαιολογείται από την κατάσταση στην οποία θα παραδώσουν το Δήμο. Το διευκρίνησε αυτό μάλιστα. Αυτό το κράτησα και εγώ. Και πήγαμε σε μια περιγραφική κατάσταση χωρίς να αναδείξουμε ευθύνες. Δηλαδή, εμείς περιγράφοντας την κατάσταση δεν αναδείξαμε ευθύνες προσωπικές που είναι πολύ βαριές των στελεχών, του Δημάρχου, των στελεχών. Δεν το κάναμε. Είπαμε, η πόλη είναι βρώμικη γιατί είναι καθαρή. Η πόλη κόβει πράσινο και δεν φυτεύει πράσινο. Η πόλη, ας πούμε, έχει σπασμένα πεζοδρόμια. Είπαν ότι θα τα φτιάξουν, πέρασαν 9 χρόνια, το 70% των πεζοδρομίων είναι ακόμα χάλια. Η πόλη έχασε χρηματοδοτήσεις. Είναι ψέματα, 18 εκατομμύρια πρέπει να πάρουμε από τον Τρίτη, πήραμε 9. Άλλοι δήμοι πήραν 18 και κάποιοι πήραν 20. Οι υπάλληλοι φεύγουν από το 2. Τα ταμεία είναι πλαστά, με πλαστό τρόπο γεμάτα, διότι λέει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών έχω 7 εκατομμύρια, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να βρει ούτε 150.000 για να γεμίσει τον κωδικό των πολιτιστικών συλλόγων ή τα 200.000 που χρωστάμε στο φυσικό αέριο. Και αφού έχουμε λεφτά, γιατί χρωστάμε 200.000 ευρώ στο φυσικό αέριο μόνο των δημοτικών σχολείων, που σημαίνει υπάρχουν λεφτά στην τράπεζα δεσμευμένα σε υποχρεώσεις άλλες. Μα ήταν ταμιακό το νούμερο, δεν ήταν πραγματικό το νούμερο. Ήταν ταμιακό. Χωρίς απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογισμένες. Ήταν ταμιακό. Γιατί δεν έχουμε πληρώσει κάποιες υποχρεώσεις μας ή γιατί τα υπόλοιπα έχουν δεσμευτεί σε υποχρεώσεις οι οποίες εξελίσσονται, οριμάζουν κτλ. Ή δεν έχουμε σπράξει κιόλας, έτσι. Για να πληρώσει
για να ενισχύσουμε τους παιδικούς σταθμούς με 50.000 ευρώ, αρχίσαμε και κόβαμε κωδικούς. Αφού έχουμε λεφτά, γιατί κόβαμε άλλους κωδικούς για να ενισχύσουμε? Και δεν φτάσαν τα λεφτά να τους δώσουμε για να πληρώσουν το φυσικό αέριο που χρωστάνε 200.000 ευρώ. Άρα, πού είναι η ταμιακή ευμάρεια του Δήμου? Οι σύλλογοι φέτος κινδυνεύουν να μην πάρουν λεφτά, είναι μηδέν ο κωδικός τους. 200.000 χρωστάμε στο φυσικό αέριο. Χρειάζεται άλλα παραδείγματα? Και ρωτάω εγώ τον αντιδήμαρχο, γιατί δεν το αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα που έχουμε 7 εκατομμύρια, γιατί δεν έχουμε άλλες διαθέσιμες πιστώσεις? Δηλαδή, φρόντισαν ό,τι υπήρχε στο Δήμο να δεσμευτεί σε υποχρεώσεις εν ώψη της εξόδου τους από το Δήμο, για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή να πληρώνει δικές τους υποχρεώσεις και να μην έχει τίποτα περισσευματάκι για να μπορέσει να ασκήσει και εκείνη κάτι από τη δική της πολιτική. Αυτή είναι η κατάσταση και θεωρώ ότι ήμουν και πολύ soft, ας πούμε, υπό την έννοια, σου λέω και πάλι, την περιγραφική και όχι της δεικτικής. Καλά, ο Σεπτέμβριος κοντά είναι, θα έχεις χρόνο αν θέλεις να είσαι και πιο μη soft όπως το θέτεις εσύ. Εγώ είμαι πολύ σαφής. Νιώθω ότι η πόλη μας εμπιστεύεται, νιώθω η πόλη ότι έχει καταλάβει, δεν χρειάζεται να φωνάζουμε και να κραυγάζουμε για θέματα τα οποία οι πολίτες έχουν αντιληφθεί. Οι πολίτες στρέφουν σε εμάς την ελπίδα τους. Αυτό το έχουμε νιώσει. Νιώθουμε ότι προηγούμαστε στις προτιμήσεις τους. Ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Δεν θα ασχοληθούμε με την καταραίωσα, με πάταγο Δημοτική Αρχή και για τις ευθύνες που έχει απέναντι στην πόλη. Τις αποδίδουν αυτές τις ευθύνες. Εάν η πόλη, συγγνώμη να το ολοκλήρωσω, τις αποδίδουν αυτές τις ευθύνες σε αυτούς οι πολίτες κάθε μέρα. Εάν οι πολίτες δεν είχαν αντιληφθεί ποια κατάσταση επικρατεί σήμερα στο Δήμο, στο εσωτερικό του Δημαρχείου και στην πόλη, τότε ίσως θα έπρεπε εμείς να είμαστε ακόμα πιο με υψηλούς τόνους για να κατανοήσουν την πραγματικότητα. Δεν έχουν κατανοήσει οι πολίτες. Και γι' αυτό τα σχήματα τα οποία στηρίζονται στην υφιστάμενη Δημοτική Αρχή δεν είναι της πρώτης ούτε καν της δεύτερης επιλογής των συμπολιτών μας. Είναι της τριτοτέταρτης επιλογής. Τρία θέματα από την δημοσιογραφική δικιά μας πιάτσα που αφουγκράζεται την κοινωνία και σε επίπεδο social media αλλά και σε επίπεδο πραγματικής εικόνας. Έχουμε πεζοδρόμια, ασφάλεια που την έθεσες κι εσύ. Έχουμε θέματα δημοτικής αστυνομίας και έχουμε και θέματα κυκλοφορίας. Θα ξεκινήσω από το κυκλοφορίας. Θυμάμαι, επειδή παρακολουθούμε όλους σας, με την έννοια δημοσιογραφική φυσικά, ανοίξε μια φωτογραφία που είναι από κάποιους μήνες, νομίζω, με ένα συγκοινωνιολόγο. Δώσε μου λίγο το background. Τι πήγες να κάνεις και τι συμπεράσματα έχεις? Εγώ επισκέφθηκα εκείνη την ημέρα ένα γραφείο συγκοινωνιακών μελετών με το οποίο είχα συνεργαστεί τη θητεία μου όταν ήμουν δήμαρχος και με το οποίο είχαμε κάνει κάποιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις. Το επισκέφθηκα και για να συζητήσω μαζί τους τι δυνατότητα έχει η πόλη να εξασφαλίσει επιπλέον θέσεις στάθμευσης στις γειτονίες της πόλης όπου συναντιέται το πρόβλημα ότι κάτοικοι δεν έχουν που να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους και κάθε βράδυ γίνεται πανικός. Πολλοί δεν κινούν το αυτοκίνητό τους γιατί δεν ξέρουν πότε θα ξαναβγουν θέση να το ξαναπαρκάρουν κάπου κοντά στο σπίτι τους. Άρα, μετά τα πεζοδρόμια, κατά τη γνώμη μου, το υπαριθμό και το πράσινο, το λέω ποιοτικά, καθαριότητα, πεζοδρόμια, πράσινο, λέω ποιοτικά, είναι τρία μεγάλα ζητήματα. Αμέσως μετά από πλευράς πιεστικής ανάγκης των πολιτών, έρχεται το θέμα και τι γίνεται με τη στάθμευση. Όταν λέμε κυκλοφορία, εγώ δίνω περισσότερη αιχμή στη στάθμευση, διότι ας πούμε, εκεί είναι το πρόβλημα, είναι περισσότερο από το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον άξονα Εφέσου Αιγαίου ή στον άξονα Βενιζέλου από Άλσος έως Φιλίπ, ας πούμε. Ή, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολλές φορές μπουκώνει ο άξονας Αγίας Σοφίας Αρτάκης, πάνω στην Νέα Σμύρνη. Το πρόβλημα είναι η στάθμευση και εμείς θα επιχειρήσουμε, και εγώ τόνισα και στην ομιλία, ότι είναι ένα θέμα μεγάλου βαθμού δυσκολίας. Ενώ η καθαριότητα δεν είναι μεγάλο βαθμό δυσκολία. Σε 6 μήνες το αργότερο η πόλη θα λάμπει. Το πράσινο δεν έχει μεγάλο βαθμό ασχολίας. Σε ένα χρόνο η πόλη θα έχει ξαναπρασινίσει. Και από τα πάρκα που θα ξαναφτιαχτούν και θα ξαναπρασινίζουν και από χιλιάδες δέντρα που θα φυτευτούν. Είναι εύκολα προβλήματα. Όμως η εξέβρεση θέσεων στάθμευσης, τα πεζοδρόμια θα πάνε όλη την τετραετία σιγά σιγά γιατί είναι θέμα κόστους και επενδύσεων. Άρα θα πηγαίνουμε τμηματικά με σημαντικά ποσά για τις επιδιωθώσεις των πεζοδρόμιων, ώστε τέλος τετραετίας θα έχουμε
καλά πεζοδρόμια στη Νέα Σμύρνη για να μην τα συζητάμε ως πρόβλημα. Και όχι τον πρώτο χρόνο. Θα ξεκινήσουμε από τον πρώτο χρόνο, αλλά θέλουμε χρόνο. Το θέμα της στάθμης είναι ένα δύσκολο θέμα. Άρα θέλουμε από τώρα να βάλουμε ανθρώπους να ψάχνουν ιδέες και σκέψεις πώς, εάν εμείς είμαστε η επιλογή των πολιτών, να πάμε σχετικά σύντομα σε διερεύνηση δυνατοτήτων εξέβρεσης θέσεων στάθμευσης, να ξεμπουκώσουμε λίγο τις γειτονίες, πώς θα μου πείτε. Από ενοποιήσεις δημοσίων χώρων, από κάποιο οικοπεδάκι που μπορεί να υπάρχει Σκόπιο και Ξέμπαρκο, από μια καλύτερη διευθέτηση των χώρων στάθμευσης στα πεζοδρόμια ή παρά την οδό, από έξυπνες λύσεις που μπορεί να υπάρξουν, δεν είμαι έτοιμος να σας πω, γιατί έχω συνείδηση της δυσκολίας και της ανελαστικότητας του προβλήματος. Και γι' αυτό ξεκίνησα από τώρα να το θέτω σε φίλους συγκοινωνιολόγους, ούτως ώστε να έχουμε κάτι πιο απτό, αν θα έχουμε, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε, ύστερα δεν τυχαίο το ότι επιμείναμε το υπόγειο, ας πούμε, το πολύ μάχη δώσαμε να έχει πολλές θέσεις στάθμευσης το νέο κλειστό της Αρτάκης, γιατί θέλουμε όταν δεν έχει αγώνες να λειτουργεί υπέρ της γειτονιάς. Δηλαδή τα βράδια να μην είναι κλειστό, θα είναι δημοτικό. Να μην είναι κλειστό μόνο για την ώρα των αγώνων και όταν δεν έχει αγώνες συνάδειο και έξω γίνεται χαμός. Πόσες θέσεις έχει. 250 θέσεις. Συνέλυσε το πρόβλημα σε μια ευρύτερη περιοχή. Και αν δεν τόλισε κάθε μέρα, τόλισε τις 310 από τις 350 μέρες του χρόνου. Βεβαίως. Έτσι, γιατί οι μεγάλοι αγώνες που το θες ελεύθερο θα είναι μια φορά στις 15, στις 20 στον ένα μήνα. Λοιπόν, ύστερα θα μπορούσαμε να δούμε γύρω από το γήπεδο του Πανιωνίου δυνατότητες υπογείων, χώρων, στάθμευσης κατά από το γήπεδο, από εδώ, από εκεί. Θα μπορούσαμε να βρούμε λύσεις, να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθούν. Λίγο προσοχή το κάτω από το γήπεδο, γιατί το γήπεδο έχει θέματα, έτσι. Έχει νερά, εντάξει. Όχι, έχει και θέματα, στατικότητα σε κάποια σημεία. Όχι, εννοώ κάτω από τον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, από τη Σουφούλη πέφτοντας εξέδρα πιθανώς, ας πούμε, ή στα πλάγια κάτω από τις εξέδρες κτλ. Θα το δούμε με τον Πανιόνι αυτό. Το θέμα είναι ένα πράγμα που να χρησιμοποιείται και την ώρα των αγώνων είναι μια ιδέα. Αντίστοιχα με το Αρτάκης, κάτι τέτοιο μου περιγράφεις. Ναι, ίσως. Δεν λέω ότι είναι όριμη και έτοιμη, αλλά είναι μια ιδέα. Το λέω, το Αρτάκης είναι έτοιμο. Ύστερα, ο τρόπος χρησιμοποίησης του πάρκινγκ της πλατείας. Σήμερα νιώθω ότι έχει και άλλες δυνατότητες το πάρκινγκ της πλατείας. Είναι πολλές φορές που το πάρκινγκ είναι σχεδόν άδειο στον χώρο που δεν είναι το μονίμο κατοίκον και οι πολίτες συνοθούνται ψάχνοντας θέσεις στάθμευσης παρά το κέντρο της πόλης. Ίσως εκεί μια άλλη πολιτική, ίσως να επισπεύσουμε την επιστροφή του στο Δήμο, να κάνουμε προτάσεις που θα το φέρουν, θα το γυρνάνε στο Δήμο νωρίτερα από τη λήξη της σύμβασης, που νομίζω ότι έχει ξανααναφερθεί σε αυτό. Τριακονταετής, άρα είναι γύρω στο 34, ας πούμε, ξεπερνάει τη θητεία μας. Μήπως με κάποιες λύσεις τη φέρουμε στο να είναι σε μια διακριτική διαχείρισή του από το Δήμο νωρίτερα, άρα να μπορούμε να είναι πάντα γεμάτο. Και το εννοώ το πάντα γεμάτο χωρίς χρεώσεις ισχυρές, δηλαδή με πολύ συμβολικό τιμό, όχι με 2,5 ευρώ την ώρα, ξέρω εγώ με 50 λεπτά την ώρα, για να μπορεί να πάρει τα αυτοκίνητα που προσεγγίζουν το κέντρο και άναρχα παρκάρουν σε διπλωσιδές, ας πούμε, στα πεζοδρόμια. Και της γειτονιάς ίσως, όχι μόνο τους επισκέπτες. Και της ευρύτερης γειτονιάς. Και να πάμε σε περιοχές γύρω από τα νεκροταφεία που τα απογεύματα έχει θέσει στάθμευση και νέες στο νεκροταφείο είναι άδειο. Η θέση στάθμευση μπροστά του και απέναντί του είναι άδειες. Υπάρχουν περιοχές που δεν λέω παντού, είναι περιοχές που δεν θα τα λύσουμε εύκολα, αλλά να αυξήσουμε και να οργανώσουμε καλύτερα τη στάθμευση. Πάμε λίγο δημοτική αστυνομία. Σήμερα συμπτωματικά νομίζω ότι ανακοινώθηκαν και το σύνολο των δημοτικών αστυνομικών. Διόρθωσε, μα κάνω λάθος, 14 για τη Νέα Σμύρνη. Νομίζω ότι 14-16. Και τόσους είχαμε την πάλι ποτέ εποχή. Νομίζω ότι είχαμε 12 και είχαν έρθει άλλοι 2. Είναι ένα ικανοποιητικό νούμερο. Θα πρέπει να σε ρωτήσω. Θεωρητικά, αν εκλεγείς δήμαρχος, οι 14 θα μείνουν 14 ή θα βρεθούν σε κανένα γραφείο στο Δημαρχείο. Γιατί ύφιστε αυτή η πρακτική και είναι και διαχρονική. Όχι. Είναι λίγοι, αλλά τουλάχιστον να μείνουν. Εμένα με χαρακτήρισε ένα πράγμα στη θητεία μου. Το οποίο τη χαρακτήρισε όλη τη θητεία. Ότι όταν ανέλαβα στο Δήμο, ήταν καμιά 150-170 υπάλληλοι που είχαν προσληφθεί ως εργάτες καθαρότητας που ήταν στα γραφεία. Δηλαδή από αυτούς 150-20 ήταν στην καθαρότητα και 130 στα γραφεία. Αυτοί σε μία εβδομάδα, δηλαδή από την πρώτη μέρα, τους ζήτησαν να πάνε στην καθαρότητα. Σε μία εβδομάδα είχαν φύγει πάνω από το 60% αυτών των παιδιών γιατί δεν ήταν προετοιμασμένα για να δουλέψουν στην καθαρότητα. Τους είχαν πει θα σας βάλω. Φύγαν από το Δήμο εννοείς τελείως. Φύγαν από το Δήμο, παραιτήθηκαν.
άρα δεν έμεινε κανένας στη θέση του. Όπως εξήγησα και στο Σύλλογο, στον οποίο συζήτησα χθες τα προβλήματα του Δήμου, ευγάτες καθαριότητας, με ειδικότητα ευγάτη καθαριότητας, δεν θα είναι σε διοικητική θέση, ό,τι και να σημαίνει αυτό για την υπηρεσία τους. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή σήμερα υπάρχουν υπηρεσίες που στηρίζονται σε μορφωμένα παιδιά που όμως έχουν προσληφθεί ως ευγάτες καθαριότητας. Και ενώ είναι ευγάτες καθαριότητας, υποστηρίζουν διοικητικά διάφορους τομείς. Mm. Αν φύγουν αυτά τα παιδιά, μπορεί τομείς της, οι υπηρεσιακοί τομείς που υποστηρίζουν να υποστούν κάμψη. Πώς να το πω. Mm-hmm. Όμως το σύνολο της δυνάμεως της καθαριότητας, όποιου τύπου, όποιου επίπεδου, θα διαταχθεί την επόμενη μέρα για την καθαριότητα. Οι υπόλοιποι 6 μήνες στα λάμπη. Άρα δεν υπάρχει θέμα αλωτρίων καθηκόντων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την καθαριότητα. Να μείνω λίγο σε αυτό το θέμα. Άρα αυτό ισχύει πολλαπλάσια για τη δημοτική αστυνομία. Να μείνω λίγο σε αυτό το θέμα. Είχαμε και μια συζητησούλα στο, είχατε μια συζητησούλα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε την καθαριότητα ελληματική. Από ό,τι επέμεινε ο Στάθης ο Κούπας και μάλιστα επέμεινε αρκετά. Και από ό,τι είδα, ο αντίστοιχος αντιδήμαρχος ο κ. Νασιμπιάν δέχτηκε ότι είναι ελληματική. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα να είναι η καθαριότητα ελληματική μια χρονιά? Ναι, υπάρχει. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι όταν η καθαριότητα είναι είτε πλεονασματική, βέβαια, είτε είναι ελληματική, αλλά το ελληματική είναι χειρότερο. Συνήθως ήταν και πλεονασματική, όπως ξέρεις. Ήταν πλεονασματική. Ούτε το ένα είναι σωστό, ούτε το άλλο. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το χειρότερο από τα δύο είναι το ελληματική. Διότι η ελληματική σημαίνει ότι για να καλυφθεί το έλλειμμα, το λογιστικό έλλειμμα που παρουσιάζει, θα πρέπει να απορροφηθούν χρήματα από άλλες πιστώσεις. Τα ανταποδοτικά της καθαριότητας, τα χρήματα είναι τα ανταποδοτικά, αυτά που πληρώνουμε από δημοτικά τέλη, που σημαίνει ότι δεν πρέπει να παρουσιαστεί η επόμενη χρονιά, και τότε θα πρέπει να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη. Δεν έχεις νέο εκεί, δηλαδή τα πλεονάσματα τα παλιά κάπου δεν συσσωρεύονται, έτσι ώστε ένα έλλειμμα να έχει. Να μεταφερθεί από εκεί όπως από το ταμείο. Ναι, συνήθως τα πλεονάσματα δεν σωρεύονται. Okay. Συνήθως οι Δήμοι τα αξιοποιούν άλλοτε σωστά και άλλοτε, εν πάση περιπτώσει, τα όρια της νομιμότητας, ναι, και για άλλες υποχρεώσεις, ενώ ο νόμος δεν το επιτρέπει. Ναι, κατανοητό και ξεκάθαρο αυτό. Ειδικά στις μνημονιακές εποχές, όπου οι επιχορηγήσεις των Δήμων από το κράτος πέσανε κατά 53% και έχουν επανήλθει σε μικρό μέρος, φαντάσου τώρα, τα λέω για τους πολίτες τώρα, ότι το 2010 που εμείς έρθουμε στα μνημόνια, ότι ο Δήμος έπαιρνε, κατά αναλογία όλη η Δήμη, αλλά λέω για το δικό μας Δήμο, έπαιρνε από την κρατική επιχορήγηση 1.250.000 ευρώ το μήνα. Αυτό το 1.250.000 ευρώ. Κάνε 15 το χρόνο, να πούμε έτσι, χοντρά. Να πούμε ότι ήταν, ναι, ίσως λίγο λιγότερο, αλλά κάπου εκεί ήταν γύρω στα 12-13 εκατομμύρια. Σε τι σύνολο προϋπολογισμού, αν θυμάσαι? 30 εκατομμύρια. Άρα ήμασταν στα 45 πίσω, μαζί με την κρατική. 30 και 15. Okay. Όχι, ο συνολικός πόσο πήγαινε, πόσο ήταν, αν θυμάσαι. 30 εκατομμύρια, okay, πραγματοποιούμενος. Εκ των οποίων τα 15 ήταν οι. Τα 12. Τα 13 ήταν από την κρατική, okay, επιχορήγηση, τα 10 ήταν από τα ανταποδοτικά τέλη και τα άλλα ήταν από διάφορα. Από έσοδα. Αυτό το 1.250 το μήνα, mm-hmm, σκέψου, 2010 λέω, έτσι που μπούμε στα μνημόνια, σήμερα έχουμε 13 χρόνια μετά. Είναι 600.000. Mm-hmm. Με τις έκτακτες, γιατί έχουμε και κάποιες έκτακτες. Συχνές. Με τις έκτακτες 650. Okay. Που ήταν οι έκτακτες όμως τώρα, οι τωρινές έκτακτες, ήταν λόγω ενεργειακής κρίσης. Και λόγω COVID είχαμε. Είχαμε τα καύσιμα στον αέρα και δόθηκαν δύο έκτακτες του ενός εκατομμυρίου, όταν, ας πούμε, δεν λέω για το COVID, okay, λέω, ναι, για αυτές. Για αυτές. Γιατί το COVID εξισορρόπησαν ένα μέρος, σε άλλους δήμους δεν φτάσαν, σε άλλους δήμους περίσσεψαν, για τις απώλειες των τραπεζοκαθισμάτων και τα λοιπά και των προμηθειών, για τα σχολεία, για αυτά, ναι, όλο, ναι, αυτό το σύστημα. Αντιστάθμισμα. Πράγματι. Τώρα ήταν για την ενεργειακή κρίση, αλλά για σκέψου ότι είμαστε 13 χρόνια μετά τα μνημόνια και οι επιχορηγήσεις, οι κρατικές στους δήμους είναι στο 50%. Mm-hmm. Δηλαδή ούτε το 10% από το 53% απώλεια δεν αποκαταστάθη στην πορεία, ή βαίνει 1-2-5% κάθε. Αλλά τα τελευταία 3 χρόνια, από το 18 που βγήκαμε, από τα 19 που βγήκαμε από τα μνημόνια, παίρνει 2% το χρόνο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι. Από πού να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι, δηλαδή, τι έπρεπε να κλείσουν όλες οι δομές? Όχι, βέβαια. Καμιά φορά χρειαζόταν να πάρει λίγο από το περίσσευμα των δημοτικών τελών για να μην κλείσει δομές, για να μην κλείσει παιδικούς σταθμούς, για να υποστηρίξει τα σχολεία σωστά, τα καύσιμά του. Το δικό μας κολληνικτήριο δεν έκλεισε ούτε μία μέρα.
όλα τα κολυμπητήρια της χώρας, όλα τα κολυμπητήρια και το κεντρικό κολυμπητήριο εκεί έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο έκλεισε. Βεβαίως. Και το δημοτικό γυμναστήριο κολυμπητήριο της Νέας Μύρνης δεν έκλεισε μία μέρα. Αυτό από πού έχω ηματοδοτεί το, γιατί τα άλλα κλείσανε και το δικό μας δεν έκλεισε. Γιατί υπήρχαν τρόποι με τους οποίους χειριζόμαστε τα έσοδα του Δήμου, ώστε να μην υπάρχουν ζημιά οι βασικοί πυλώνες της προσφοράς υπηρεσιών στον πολίτη. Κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικές υπηρεσίες, αθλητικές υπηρεσίες. Να φύγουμε λίγο, πάμε λίγο στο πράσινο. Κράτησα δύο πλευρές. Μία πλευρά κόβουμε δέντρα και η άλλη, βέβαια, όπως είπες, δέντρα αντικαθιστούμε. Κόβουμε δέντρα και τα κόβουμε με σωστό τρόπο, με σωστές διαδικασίες και δέντρα που πρέπει να κοπούνε, ή κόβουμε δέντρα που δεν πρέπει να κοπούνε. Και αν κόβουμε δέντρα που πρέπει να κοπούνε, τι χρειάζεται για να τα αντικαταστήσουμε, βέβαια. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν το μεγάλο πρόβλημα, το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα της πόλης για μας είναι το ότι κλαβεύουμε τα δέντρα με έναν τρόπο βάρβαρο και βάναυσο και αντιεπιστημονικό. Δηλαδή, απογυμνώνουμε τα δέντρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτή που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι ακόμα και επιστήμονες. Ότι εγώ δεν εξετάζω την επιστημονική πλευρά του θέματος, αν ένα δέντρο κλαδεύεται, ας πούμε, βαθιά, να το πω έτσι. Αν είναι σωστό, μπορεί να είναι σωστό. Όμως δεν έχω ένα δέντρο ούτε των Τρικάλων, ούτε της Καρδίτσας, ούτε μιας επαρχιακής πόλης, ούτε ενός χωριού. Έχω το δέντρο να συμπεριφερθώ με έναν τρόπο στο δέντρο ενός αστικού δήμου, που έχω ανάγκη το πράσινο, έχω ανάγκη τη φιλοσιά του, την έχω ανάγκη αισθητικά, την έχω ανάγκη περιβαλλοντικά, την έχω ανάγκη να τη βλέπω, την έχω ανάγκη χρωματικά. Πώς να σας το πω. Οπότε τι εννοείς, δεν το κόβουμε, όχι, γιατί προς τα εκεί νομίζω πήγαινε. Το κλάδεμά του δεν γίνεται με τον τρόπο που γίνεται στο χωριό που έχω χιλιάδες πράσινο και δεν πάσχω από πράσινο. Γίνεται με ένα σεβασμό το ότι είναι σε μια αστική πόλη που είναι γκρίζα και το δέντρο ασκοπεί λιγότερο βαθιά. Και ας το ξανακουρέψω του χρόνου, και όχι γιατί στην επαρχία το κουρεύουν για να το κουρέψουν μετά από 5 χρόνια ξανά. Ναι. Ένα πεύκο λέω, ένα ευκάλυπτο λέω. Εμείς ας το κουρέψουμε, το κουρέψουμε ξανά μετά από 2 χρόνια. Δεν είναι ανάγκη να το απογυμνώνουμε. Ο επιστήμονας δεν το ξέρει αυτό. Όχι, το ξέρει, αλλά ο επιστήμονας λειτουργεί σύμφωνα με το βιβλίο του πώς κουρεύεται ένα δέντρο. Ασχέτως που βρίσκεται εννοείς. Λοιπόν. Γι' αυτό ο επιστήμονας να κάνει τη δουλειά του και εγώ τη δική μου. Και εγώ λέω ότι δεν θέλω ένα ξερό ευκάλυπτο στην Νέα Σμύρνη με κουτσουρεμένο και ένα κορμό επί ένα χρόνο μέχρι να ξαναγεμίσει φιλοσιά. Το θέλω να έχει σχετικό φύλωμα. Να βγάλω τα κλαδιά του, να το μεγαλώσω, να το σχηματίσω, αλλά να το αφήσω με πράσινο πάνω του και όχι να το κάνω κούτσιμο για ένα χρόνο. Άρα στον τρόπο που έχεις εσύ αντίδραση. Όχι στο αν πρέπει. Όχι στο αν πρέπει. Και όταν τους λες ότι είναι λάθος, σου λέει έτσι λέει τα βιβλία. Γι' αυτό οι επιστήμονες να κάνουν μια άλλη δουλειά και εμείς να κάνουμε μια άλλη. Ναι. Και επειδή οι πολίτες δεν ψηφίζουν επιστήμονες μόνο, ψηφίζουν και πολιτικούς, πρέπει να βρούμε την ισορροπία μας. Πώς διαφέρει το κούρεμα σε μια πόλη που έχει άλλες ανάγκες από ένα χωριό. Εσύ επιστημονικά καλύπτεσαι από αυτή την προσέγγιση. Απόλυτα. Γιατί... από την προσέγγιση τη δική σου. Όχι, τη δική σου, γιατί ο αντιδήμαρχος λέει, ο επιστήμονας μου λέει αυτό. Η απάντηση σε μένα δεν είναι ότι αντιεπιστημονική. Μου λέει, αν το κουρέψουμε έτσι όπως μας προτείνεις εσύ, μάλιστα, ναι. Okay, πρέπει του χρόνου να το ξανακουρέψουμε. Και εγώ λέω, ναι, του χρόνου θα το ξανακουρέψουμε. Μα αυτό έχει ένα κόστος. Ναι, θα αναλάβουμε το κόστος. Τώρα το κατάλαβα. Ενώ ο κύριος δήμαρχος, ας πούμε, της Νέας μου λέει, ρε παιδιά, τι με νοιάζει εμένα σιγά αφού σε 3 χρόνια θα ξανά έχει φύλωμα. Σωστά. Άστο. Εγώ όμως δεν μπορώ να βλέπω ένα ευκάλυπτο και δεν πρέπει να το βλέπουν οι πολίτες κουτσουραμένο. Τώρα το κατάλαβα πώς το εννοείς. Ξεκάθαρο. Άστο το 20% του φυλώματος του. Στο κομμάτι της δέντροφύτευσης. Λέω λοιπόν τώρα. Πάμε, ναι, ναι. Πάμε. Τώρα, στα δέντρα που κόβονται. Στα δέντρα που κόβονται έχει αρχίσει ένα γαϊτανάκι αθλειότητας από την παραμονή των εκλογών του 2019. Mm-hmm. Είναι πρώτη φορά από τα τελευταίους 6 μήνες που έχω πει δεν θα χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ μια λέξη βαριά. Γιατί τα δέντρα κόβονται στο 30 με 50% τους από ρουσφέτη. Από που το ζήτησε... Για ρουσφέτη εννοείς, ναι, επειδή ζητήθηκε, ναι, από επειδή κάποιον. Ζητήθηκε. Όχι επειδή είναι ανάγκη να κοπεί το δέντρο. Βεβαίως το υπόλοιπο 50. Είναι από ανάγκη να κοπεί ένα δέντρο ξερό, ένα δέντρο που έχει πάρει μια κλίση, ένα δέντρο που είναι επικίνδυνο. Εννοείς ότι κόβονται δέντρα και χλωρά που δεν χρειάζονται κόψιμο. Για να διευκολύνω τον κολλάω, που κάνει την οικοδομή, διότι με ενοχλεί, διότι έχω αυτό, διότι το ζήτησε αυτός, διότι εκείνο, διότι το ζήτησε, διότι τα μπέλα, τα αυτά τώρα δεν φαίνονται, υποκρύπτονται με άλλες αιτιολογίες για να κοπούν τα δέντρα. Τι έχουμε αντιληφθεί εμείς ότι συμβαίνει.
Με αποτέλεσμα να είμαστε πλέον, εδώ και πολύ καιρό και το έχεις αντιληφθεί, αρνητικοί ακόμα και σε αυτά που πρέπει να κοπούν. Γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι πραγματικό και ποιο είναι εκπληρούμενη υποχρέωση, εκπληρούμενη υπόσχεση. Έλα μου, ένα δεντράκι είναι τώρα, θα χάσω εγώ 10 ψήφους για να μην κόψω το δεντράκι στο κουτελάκι, ας πούμε, το μαγαζί μπροστά, γιατί του εμποδίζει την ταμπέλα. Έλα, μερικά είναι και διαγυμνού οφθαλμού αναγκαίο να κοπούν. Υπάρχουν δέντρα που μόλις το δεις, λες αυτό πρέπει να κοπεί. Ναι. Είναι έτοιμο να πέσει πάνω στο αυτοκίνητο. Λέμε, λοιπόν, αλλά καταλαβαίνω τι είναι. Εγώ είπα 30 με 50. Είπα τα άλλα 50, τα άλλα 60, τα άλλα 70, θέλει τα 100. Μπορεί να πρέπει να κλαδευτούν, να κουρευτούν, να έχουν πάρει και τα έχουμε αντίρρηση. Εμείς λέμε ότι μέσα εκεί χώνονται και όλες οι υποχρεώσεις της πολιτικής διαχείρισης των ψηφοφόρων. Mm. Αυτό έγινε κατά κόρο το 19 και δυστυχώς συνεχίστηκε και τα υπόλοιπα χρόνια. Με αποτέλεσμα η πόλη να έχει αποφανίζεται συστηματικά από το πράσινό της, ενώ ταυτόχρονα. Για πες μου, σε ποιο δρόμο γίνανε φυτεύσεις. Κόψαμε 500 δέντρα. Πού γίνανε 500 φυτεύσεις. Όχι να πάω σε ένα πάρκο και να φυτέψω 30. Αυτά δεν κόπηκαν από πάρκα, κόπηκαν από πεζοδρόμια. Mm-hmm. Σε ποιο δρόμο είπα αυτός ο δρόμος, στερείται πράσινο. Να πάω να βάλω 50 δέντρα. Να γίνει μαζικότερο, λες. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν άσκησα μια τέτοια πολιτική. Mm-hmm. Σαν πως δεν υπάρχουν πεζοδρόμια που είναι. Μπορεί να περπατάς και 200 μέτρα και να μην έχει δέντρο. Γιατί έχουν φύγει όλα σιγά σιγά είτε από τους πολίτες είτε από τις κατασκευές. Τι δεν φύτεψα εδώ. Να πάω έναν δρόμο και να μου πάω να συμπληρώσω δεντροφύτευση στον δρόμο. Τα δεν έχει ισχυρή. Γιατί δεν το έκανε. Έβαλε 4 ελιές πάρα πολύ ωραίες. Εονόμιες, χειροκροτήσαμε, το δημοσιεύσαμε, είπαμε μπράβο κτλ. Και από εκεί πίσω καλύπτουμε την αδράνειά μας στο να έχει πολύ επιπλέον πράσινο. Μας είπαν ότι θα φυτέψουμε δέντρα στο έργο. Γιατί δεν τα φυτεύουν, μας είπαν θα φέρουν το σχέδιο φύτευσης. Γιατί δεν φέραν το σχέδιο φύτευσης, δεν τα φυτεύσαν. Το σχέδιο φύτευσης γιατί δεν το φέραν. Θέλω να πω γενικά στο πράσινο, υπάρχει μια λογική, ας πούμε. Έλα μωρέ, δεν πειράζει, δεν τρέχει. Είναι τι να το κάνουμε το δέντρο σε μια σύγχρονη πόλη, ας πούμε. Δηλαδή, αυτή είναι η προσέγγιση, πιστεύεις. Ναι, ναι. Για άνοιξε να δούμε μέσα στον προϋπολογισμό πόσα λεφτά υπάρχουν για νέα δέντρα. 10.000. Καλά, μπορεί να αναπροσαρμοστεί 17.000 φορές αυτό, δεν υπάρχει θέμα. Εδόθηση. Μπορεί να αναπροσαρμοστεί. 30.000 ευρώ. Πες μου και ποιο. Νομίζω, όχι. 30.000 ευρώ για τη φύτευση, για την προμήθεια και φύτευση, δεν το είναι για την εφέσου. 30.000 ευρώ. Και εγώ ρωτώ. Άσε σε τι κατάσταση είναι η εφέσου που πήγαν τα 30.000. Όπου τα μπορεί να πήγανε σωστά. Εγώ δεν βλέπω η εφέσου που μένω εκεί να έχει 30.000 φύτευση. Mm-hmm. Γιατί αν είχε 30.000 φύτευση, από το 1 που ήταν, πρέπει να φτάσει στο 10. Mm-hmm. Και είναι στο 5. Λέω. Καλά, μπορεί να θέλουν και το χρόνο τους, έτσι, έχεις δει καινούργια. Ναι, γιατί... Ας πάει κάποιος να τα δει, δεν έχω δει τίποτα. Έχω δει κάτι στις άκρες του κάθε παρτεριού. Δύο τετραγωνικά, κάτι εντυπωσιακά φυτά που. Τα έχω δει και εγώ αυτά και είναι όμορφα. Είναι όμορφα. Ναι, ναι. Στι άκρε των παρδεμών. Μέσα κάτω δεν έχω δει τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω μια χαρά ήταν η φύτευση. Δεν θα διαφωνήσουμε τώρα για την εφέσου. Αν η εφέσου κόστησε 30.000 ευρώ, πόσο θα έπρεπε να είναι η επένδυση σε νέα φυτά στην πόλη. Δεν θα έπρεπε να είναι 10 φορές η εφέσου στα 4 χρόνια, στα 5 χρόνια που είναι η δημοτική αρχή. Mm-hmm. Όταν για να φτιάξω μία εφέσου θέλω 30.000. Για να πω ότι με έκανα super, duper, wow κτλ. Οκ, 30.000. Σε όλη την πόλη. Δηλαδή εξαντλήθηκε η δεδροφυτευτική μου, που δεν είναι δέντρα, είναι θάμνα. Εξαντλήθηκε η επένδυσή μου στο πράσινο στις 30.000 εφέσου. Πού είναι άλλες 300 για όλη την πόλη, λοιπόν. Άλλες 200 για όλη την πόλη. Έφτιαξα και ένα χρηματοδοτούμενο θερμοκήπιο και λέω θα παράξω λουλούδια. Εντάξει, όταν θα παράξεις δέντρα και λουλούδια και θα αρχίσεις να τα φυτεύεις, έλα να μας πεις πόσες ρίζες φύτεψες αυτή. Ναι, αυτό είναι πολύ χρόνο εγώ. Να φύγουμε από το πράσινο, είναι αρκετά τα θέματα που όλοι οι αντιδήμαρχοι στην κρίση στην οποία υπέστη ο Δήμος εκ της όχι ορθής διαχείρισης, όλοι οι αντιδήμαρχοι κόψαν πιστώσεις. Τους κόψανε πιστώσεις, οι μόνες δραστηριότητες οι οποίες δεν υπέστησαν και δεν υποστούν λόγω βέτο, ας πούμε, είναι οι πολιτιστικές. Δηλαδή αν τους πεις, επειδή, οκ, να κάνουμε μια πολιτιστική εκδήλωση λιγότερη για να φυτέψουμε 100 δέντρα παραπάνω, θα κάνουμε την πολιτιστική εκδήλωση και αν περισσέψουν λεφτά θα πάρει ο Πανιώνιος
Και αν περισσέψουν λεφτά θα πάρει την επιχορηγήση των Μήλωνας. Και αν περισσέψουν λεφτά από το Βαγγέλη θα πληρώθουν και 200.000 φυσικό αέριο. Έχει μήπως κάνει προμηθευτή του πολιτιστικός απλήρωτο 200.000 ευρώ, γιατί ο Δήμος έχει το φυσικό αέριο των παιδιών. Πώς λοιπόν είναι ο Δήμος ο ένας οργανισμός να μην στερείται καμίας πίστος και να μην χρωστάει σε κανέναν τίποτα και τα σχολεία μας θα χρωστάνε 200.000 φυσικό αέριο. Που σημαίνει ότι τον Οκτώβριο, αν δεν έχουν βρεθεί 200.000, μπορεί να ξανακοπεί ας πούμε το φυσικό αέριο όπως κόπηκε και το ρεύμα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε μια κατάσταση. Εγώ δεν κάνω κριτική αυτή τη στιγμή. Περιγράφω το αλαλού. Εμένα λίγο, συγγνώμη που σε διακόπτω, λίγο με σύγχυσε ο πολιτιστικός με τα σχολεία. Ένα νομικό πρόσωπο δηλαδή με ένα άλλο. Να σου πω, γιατί εκτιμώ ότι αυτά τα δύο νομικά πρόσωπα δεν έχουν δικό τους προϋπολογισμό. Ό,τι λεφτά παίρνουν, το παίρνουν από το κράτος. Και αν χρειαστεί, παίρνουν επιχορηγήσεις. Όχι, παίρνουν τις τέσσερις επιχορηγήσεις από το κράτος. Το Δήμο. Μέσω του. Ναι, περνάνε από το Δήμο και ο Δήμος τους τα δίνει. Ναι. Ο πολιτιστικός οργανισμός δεν παίρνει μία δραχμή από πουθενά αλλού εκτός από το Δήμο. Όλα από το Δήμο. Και οι σχολικές επιτροπές πλέον τα λεφτά της κρατικής επιχορήγησης, τα οποία δεν φτάνουν ούτε για μαντιλάκια και δίνει από 100 έως 300.000 το χρόνο, αν το πιάσουμε από το 19 μέχρι σήμερα, ο Δήμος έκτακτες επιχορήγησης. Οπότε νομίζω ότι ο παραλληλισμός δεν είναι επιτυχής. Μάλιστα. Είναι απόλυτα επιτυχής, ίσως δεν το πάω κατανοητό. Λέω, ο πολιτιστικός οργανισμός, ο οποίος παίρνει ένα 900 από το Δήμο, και όσο το έχει ο Δήμος, καλώς το Δήμο. Εκ του καταστατικού του από το Δήμο. Καταστατικού του εκ του Δήμου. Ο άλλος δεν έχει καταστατικό με το Δήμο. Καταστατικού του εκ του Δήμου. Δεν χρωστάει τίποτα. Βεβαίως. Θα μπορούσε αντί για ένα 900 να παίρνει ένα 700. Και ένα θα μπορούσε να παίρνει. Βεβαίως. Σήμερα που δεν μπορώ να πληρώσω το φυσικό αέριο των παιδιών μου και κινδυνεύω το τέτοιο να μου το κλείσουν το φυσικό αέριο, θα μπορούσα να πω, κοίταξε, επειδή έχω μια έκτακτη συνθήκη που χρωστάει ο Δήμος 200.000 και δεν έχει να τις πληρώσει, να σου κάνω μια περικοπή 200.000 το 1/10 της επιχορήγησής σου να πληρώσω το φυσικό αέριο των παιδιών μου, δεν έχω. Ούτε θα πρόκειται να πω. Αν ρωτάς εμένα, όχι, να απαντήσω κι εγώ. Αν ήμουν δήμαρχος λοιπόν, δεν θα ρώταγα τον πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού. Φυσικά γιατί όχι. Δεν με κρατάει φυσικά, κανένας από πουθενά. Φυσικά και όχι. Και θα έλεγα, γιατί εκείνη τα λεφτά μπορεί να το έλεγα από ένα άλλο νομικό πρόσωπο, αν εκείνο είχε περίσσευμα και δυνατότητα. Δεν το λέω κατά. Ναι, δεν το χαίρομαι το πολιτιστικό. Λοιπόν, θα του λέω, κοίταξε να δεις, πρόεδρε, κύριε Πετρόπουλε, φέτος δεν μας φτάσαν τα λεφτά για να τα κάνουμε όλα καλά. Εντάξει, δεν θα πάρεις ένα 900, κάνω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μείωση, καταστατική μείωση, θα πάρεις ένα 700, γιατί θα μου περισσέψουν 200.000 από εκεί που θα πάνε να τις βάλω στον κωδικό των σχολικών επιτροπών να πληρώσουν το φυσικό αέριο. Δηλαδή, ναι, καταρχήν ναι. Δεν θέλεις, εγώ λέω από εκεί, εσύ πες από κάπου αλλού. Εσύ πες όχι, θα αφήσω τον πολιτιστικό εκεί που είναι, δεν τον πειράζω, γιατί έχω κάνει το κουμάντο μου, αυτά τα 200.000 τα κάνω από αλλού, δεν έχω αντίρρηση, κάνα. Άρα, εσύ αποφασίζεις ότι οι πηγήτες χρηματοδότησης θα είναι ο πολιτιστικός. Όχι. Ένας άλλος δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει από κάπου αλλού. Επειδή ο δήμαρχος δεν αποφασίζει, ναι, ούτε τώρα, ούτε τ' άλλο είναι πρόβλημα. Κατάλαβα. Δεν αποφασίζει ούτε από αλλού, ούτε και το από εκεί. Κατάλαβα. Και επειδή στα αλλού μου λένε δεν έχουμε ούτε για τις επιχορηγήσεις, ούτε για το φυσικό αέριο, λέω, οκ, δεν κάτσω να ψάξω όλο τον προϋπολογισμό 2.000 κωδικούς, λέω, να έχετε από τον πολιτιστικό, γιατί δεν το κάνετε, πέστε μου, όχι, κύριε. Εμείς θα αφήσουμε τον πολιτιστικό όπως είναι και θα πάμε να κάνουμε εξοικονόμηση από εκεί για να πληρώσουμε. Κάπου κάπου αλλού. Πρόβλημα, μαζί σας. Θα το ψηφίσω και όλο. Άρα δεν είναι στοχευμένη η πηγή σου. Ο διαχειριστής τι θα αποφασίσει. Για να γίνει εύκολο. Ξεκάθαρο. Πριν από περίπου 15 μέρες είχα την κυρία Δελγιάννη συνέντευξη αντίστοιχα, δεν ξέρω αν την παρακολούθησες κιόλας. Σε κάποια έτσι νήξη που κάναμε στα πολιτιστικά και η κυρία Δελγιάννη, η οποία συμπορεύεται πολιτικά με τον Βαγγέλη τον Χατζατουριάν, τον πρόεδρο του πολιτιστικού, μου είπε ότι και 5-10 εκδηλώσεις λιγότερες δεν θα πάθει τίποτα η πόλη και νομίζω ότι θυμάμαι και ακριβώς την πρότασή της. Υπάρχει λοιπόν μία εικόνα και αν μπορώ, επειδή δημοσιογραφικά οσφρίζομαι και το περιβάλλον της κυρίας Νάνου, υπάρχει λοιπόν μία εικόνα ότι ο πολιτιστικός ενδεχομένως να είναι για τις τρεις μεγάλες παρατάξεις, ίσως και για τις μικρότερες, σε μία τάξη μεγέθους που αφού δεν υπάρχουν άλλες πηγές χρηματοδότησης, αν δεν υπάρχουν, ίσως πρέπει αυτό το μεγάλο ποσό να μειωθεί. Ένας κακοποιότητας θα σου έλεγε προσωπικά εσύ έκανες το καταστατικό του πολιτιστικού 1-900 και μάλιστα σε εποχές οι οποίες... Ναι, βεβαίως. Και μάλιστα σε εποχές οι οποίες δεν είχαν κάτι
χειρότερο ή κάτι καλύτερο. Και αν είχαν κάτι, δεν ήταν όσο καλές είναι σήμερα. Πιθανόν τα χρόνια της δικής σου διοίκησης να ήταν και λίγο πιο δύσκολες. Σήμερα λοιπόν έρχεσαι και πρακτικά προτείνεις μια μείωση του συνόλου του πολιτισμού. Θέτεις λοιπόν τον πολιτισμό και δικαίωμά σου και ενδεχομένως και πολλοί κόσμος να μην διαφωνήσει με αυτό σε μια σειρά ίσως χαμηλότερη από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Συμφωνείς με αυτό? Απόλυτα διαφωνώ. Απόλυτα διαφωνείς. Διαφωνώ απόλυτα. Πάρα καλά, ακούω. Πρώτον, δεν εισηγήθηκα εγώ ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα, μπορώ να το κάνω αύριο, αλλά δεν το κάνω μέχρι σήμερα, τη μείωση του 1.900 από τον πολιτιστικό οργανισμό. Okay. Το έφερε δύο φορές στο Δήμαρχο, στα δύο τελευταία Δημοτικά Συμβούλια, με εισήγησή του ο Δήμαρχος και τις δύο φορές τον απεσήρθη το θέμα, λόγω προφανώς πιέσεων του αντιστοίχου του Προέδρου του Πολιτιστικού Οργανισμού. Άρα την αναγκαιότητα στη δοσμένη συνθήκη της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών του Δήμου να πάρουμε κάτι από τον πολιτιστικό οργανισμό, να πάρει ο Δήμαρχος Τζουλάκης, όχι ο Δήμαρχος Κουτελάκης, για να τα πάει κάπου που έχει αδύνατη και ανάγκη, γεννήθηκε φέτος. Ο Δήμαρχος εντόπισε αυτό το πρόβλημα, διεπίστωσε ότι δεν έχει άλλους κωδικούς να παίξει γιατί τους έχει εξαντλήσει όλους και σκέφτηκε μήπως πάρει 600.000 από τον πολιτιστικό οργανισμό να του αφαιρέσει τα αθλητικά τα οποία έχουν. Αν τα πάει στο Δήμο, μπορεί να έχουν πολύ μικρότερο κόστος. Τα μεταφέρει στις υπηρεσίες του Δήμου, πολύ μικρότερο κόστος των 600.000, για να του, του περισσέψει αυτό τα λεφτά. Προσέξτε. Εγώ θα μπορούσα. Καταρχήν, εγώ δεν το είχα ένα 900. Εγώ το είχα ένα 200. Ένα 900 έγινε όταν ο Δήμαρχος αποφάσισε ότι μέσα στον πολιτισμό θα μπει και ο αθλητικός οργανισμός. Άρα, εγώ το άφησα ή ένα 200 ή ένα 300. Όμως. Όταν εγώ, η δική μας θητεία, είχαμε αυτά που είχαμε στον πολιτιστικό, το 1.300 μόνο για τα πολιτιστικά, ταυτόχρονα δεν είχαμε πληρώσει το φυσικό αέριο. Είχαμε πληρώσει το νερό του σχολείου. Είχαμε πληρώσει τη ΔΕΗ του σχολείου. Είχαμε πληρώσει τα δανεία μας. Είχαμε βάλει τις χρηματικές επιχορηγήσεις στους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλογούς. Κάναμε τα έργα μας. Ήταν από το περίσευμά μας. Και είχαμε στην τράπεζα μη δεσμευμένο. Είχαμε 8,5 εκατομμύρια με τα 6,5 εκατομμύρια μη δεσμευμένα. Ένα εκατομμύριο που φυλάγαμε μέσα στα 8,5 που τις αφήσαμε για τα μέχρι τότε μη καταβληθέντα ενίκες της ΕΣΤΕΑ και ένα που ήταν σε τρέχουσες υποχρεώσεις που έρχεται η ώρα τους να πληρωθούν. Και τα 6,5 ήταν περίσσευμα να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα αυτός που ανέλαβα τη Δήμαρχος Οικονομικών ή Δήμαρχος την επομένη που έφυγα εγώ είχε 6,5 εκατομμύρια από τα 8,5 να τα κάνει ό,τι θέλει. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, ο επόμενος δήμαρχος την 1η Ιανουαρίου του 2024, είτε είμαι εγώ είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, τι περίσσευμα θα έχει για να το κάνει ό,τι θέλει έναντι των 6,5 εκατομμυρίων που είχε ο κ. Τζουλάκης από μένα όταν έφυγα από αντιδήμαρχος οικονομικών. Δεν κλείσει ο ισολογισμός για το. Είπα 1η Ιανουαρίου του 2024. Αν δεν κλείσει ο ισολογισμός της χρονιάς, πώς μπορεί κάποιος να το απαντήσει? Πώς δεν μπορεί να το απαντήσει, αφού βλέπω τι έχω στο ταμείο μου και τι δεσμεύσεις έχω στον προϋπολογισμό. Βεβαίως. Και εγώ στις 16 Οκτωβρίου θα ξέρω τι έχω. Θα ξέρω τι έχω στο ταμείο και πόσο από αυτό είναι ανελαστικό γιατί είναι κλεισμένο σε υποχρεώσεις που τρέχουν. Εκτός αν αρχίσω να λέω στους εργολάβους και τους προμηθευτές, μην εκτελέσετε τη σύμβασή σας. Όχι, αυτό είναι. Δεν το θεωρώ. Πού θα μου περισσέψει, αφού δεν έχω 100.000 να πάρω στους πολιτιστικούς, λέμε. Τι λέμε τόσο σήμερα, δεν έχω 100.000 να δώσω τα λεφτά στους πολιτιστικούς. Δεν έχω 200.000 να πληρώσω το φυσικά. Εγώ πού θα τα βρω στις. Καλά, έδωσε 110 νομίζω. Εντάξει, ας πούμε ότι έγινε και μια εκτετή. Έδωσε 114, δεν έδωσε τώρα. Ναι, έδωσε 114, βέβαια. Αλλά έχει όριο, θέλω να πω ότι λέει ο κύριος αντιδήμαρχος, έχω 7 εκατομμύρια στην τράπεζα. Ωραία, γιατί δεν βάζει 200.000 να πληρώσω και το φυσικό αέριο. Του ζήτησε όλο το δημοτικό συμβούλιο. Ωραία, παιδιά, γιατί δεν χρωστάμε φυσικό αέριο, δεν έχετε 7 εκατομμύρια. Δώστε 200.000 και για το φυσικό αέριο να ξεπερδεύουμε ένα μήκο στα κυρία Καραγιάννη. Α, δεν μπορούμε, δεν έχουμε, δεν είναι υποδική, είναι σφιγμένη, είναι. Λοιπόν, αν χρωστάει η κυρία Καραγιάννη ρυθμισμένα, πειράζει. Εγώ. Να δώσει τις 100 και να κάνει ρυθμιστικά υπόλοιπα. Γιατί? Έτσι. Εσύ, άμα θες να είσαι δοσατζής, εγώ δεν είχα ποτέ το Δήμο δοσατζή. Υπάρχουν οι δήμαρχοι δοσατζίδες και υπάρχουν οι δήμαρχοι πληρώνοντας μετρητής. Εγώ το Δήμο μου το θέλω περήφανο και πληρώνοντας μετρητής. Ναι. Άλλο είναι να έχω ένα δάνειο δεκαετίας και να πληρώνω την ναι, δόση. Προφανώς. Θέλω να μην πληρώνω το ρεύμα, το τηλέφωνο και να τα. Προφανώς το δάνειο, αλλά. Άρα αυτό, αυτές τις ρυθμίσεις. Αγαπητέ Δημήτρη, τις κάνουν
πολύ σωστά και αναγκαία τα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι οικονομικά αδύναμοι άνθρωποι λόγω της κρίσης. Ο Δήμος μας στο μνημόνιο μέσα, στις χειρότερες στιγμές της αυτοδιοίκησης, δεν καταδέχθηκε ποτέ να ρυθμίσει καμία του οφειλή. Mm-hmm. Γιατί έκανε το κουμάντο του για να είναι περήφανος και μπορούσε να είναι περήφανος και οικονομικά αυτάρκης και στις πιο δύσκολες. Τώρα, αν αυτοί οι άνθρωποι πήγανε και ρίξαν το Δήμο οικονομικά στα βράχια και σήμερα δεν θέλει να γίνει δοσατζής, είναι μία αντίληψη διακυβέρνησης του Δήμου. Πάντως είναι πολύ αποδεκτό από το δημόσιο ο ρυθμισμένος οφειλέτης. Ας το συμφωνήσουμε αυτό. Είτε είναι Δήμος, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι εταιρεία. Η ρύθμιση είναι αποδεκτή. Παίρνεις και ενημερότητα, όπως ξέρεις, με ρυθμισμένες οφειλές. Ναι, γιατί θα τις αφήνεις στον επόμενο. Τις δικές σου οφειλές ως νοικοκυριό θα τις πληρώσεις εσύ. Ναι. Τις δικές σου οφειλές με τη ρύθμιση με κάνεις να τις πληρώσω εγώ. Βεβαίως. Διότι εσύ θα ζεις και θα πληρώνεις και θα κάνεις κουμάντο στα οικονομικά και σου. Το έργο μου θα το πληρώσεις εσύ και το έργο το πάλιο. Ναι, αλλά εσύ κύριε Δήμαρχε, κάνεις ένα έργο και το κάνεις δοσατζίδικα ή έχεις μια υποχρέωση που τη γέννησε η περίοδό σου, δεν την πληρώνεις. Γιατί δεν την πληρώνεις? Όχι γιατί δεν έχεις τα λεφτά, γιατί θέλεις να πάρεις τα λεφτά, να πληρώσεις με δόση και όχι να εξοφλήσεις, για να τα χρησιμοποιήσεις για άλλη ανάγκη. Mm-hmm. Άρα, τρως την πληρωμή αυτή που έπρεπε να πληρώσεις, τη μεταφέρεις στον επόμενο. Μα εδώ κάναν έργο, συγγνώμη τώρα που το θυμήθηκα, κύριε Πετρόπουλε, φέραν έργο και προς τιμή του ο κ. Νασιμπιάν το απέσυρε, εκτελώντας χρέη αναπληρωτή δημάρχου, όπου έλεγε: επισκευές πεζοδρομίων 1 ευρώ το 2023, 500.000 ευρώ το 2024 και 500.000 ευρώ το 2025. Πέστε μου σας παρακαλώ τι είναι αυτό. Είναι έργο δημιουργικό δημοτικής αρχής να κάνει ένα έργο ενός εκατομμυρίου βάζοντας 1 ευρώ για το 23? Γιατί δεν τα αφήνει στην άλλη δημοτική αρχή την επόμενη να εκτιμήσει εάν θα πρέπει να δώσει 1 εκατομμύριο για αυτό το λόγο? Εγώ λέω καλά το κάνεις. Αλλά γιατί πρέπει να παίρνει απόφαση? Μα έτσι ήθιστε. Απλά έτυχε το 24 να αλλάζουμε. Το 1 ευρώ δεν ήθιστε. Παραμονές εκλογών. Το παραμονές εκλογών είναι το θέμα. Ένα έργο δεσμεύοντας για τη δική μου θητεία 1 ευρώ δεν ήθιστε. Mm. Είναι κατασκεύασμα και δημιούργημα της υπάρχουσας δημοτικής αρχής, η οποία έχει στο μυαλό της πώς θα υπονομεύσει την επόμενη δημοτική αρχή. Δηλαδή, αν ήμασταν μεταξύ 22-23, θα είχε την ίδια ενόχληση? Όχι. Άρα λοιπόν είναι αμοιβώς πολιτικό το θέμα μας. Ναι, ναι. Δεν είναι διαχειριστικό. Εμένα θέλει να φύγει και να πει: εγώ δημοκράτησα 1 εκατομμύριο πεζοδρόμια, αλλά θα τα πληρώσει η επόμενη δημοτική αρχή. Και εγώ λέω: καλά κάνεις και είναι στα πεζοδρόμια. Εγώ μπορεί να μην θέλω 1 εκατομμύριο, να θέλω 200.000 για τα πεζοδρόμια. Άσε με λοιπόν τώρα. Γιατί με δεσμεύει στον προϋπολογισμό? Ξεκάθαρο. Με 1 εκατομμύριο με δική σου βούληση. Άσε με να κάνω λοιπόν το συνήγορο του διαβόλου. Άρα. Η δική σου διοίκηση, ναι, παρέδωσε έργα όρημα που πληρώθηκαν από την επόμενη? Όχι. Κανένα. Μη χρηματοδοτούμενα. Κανένα. Μη χρηματοδοτούμενα. Ναι. Άρα εσύ αυτό το αντίστοιχο δεν το έκανες. Παρέδωσε 1 εκατομμύριο, ναι, το οποίο υπήρχε στην τράπεζα ως μη δεσμευμένο. Mm-hmm. Εγώ σου είπα, εγώ και ό,τι ήθελες μπορούσα να παραδώσω. Διότι άφησα 6 εκατομμύρια μη δεσμευμένα. Mm-hmm. Δηλαδή άφησα 1 εκατομμύριο για τις υποχρεώσεις που είχα δημιουργήσει. 1,5 εκατομμύριο, 1,300 για τα ενίκια θεωρητικά της εστίας, άρα δεν λέω άφησα 8,5, άφησα ένα σε υποχρεώσεις, 1,200 φυλάγοντας, τα ενίκια της εστίας που δεν καταβάλλονται, ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα καταβολής του τη θητεία τη δική μου σαν τη δημόσια. Πρόβλεψη λες λοιπόν, ως πρόβλεψη. Όχι λογιστική, ταμιακή πρόβλεψη. Πήραν στην τράπεζα τα λεφτά. Το σύνολο. Υπήρχε ένα σύνολο. Το πώς το ονόμαζες εσύ είναι άλλο θέμα. Βέβαια, ένα σύνολο υπάρχει. Γι' αυτό λέω δεν σας άφησα 8,5, είπα στο Δημοτικό Συμβουλίο, σας άφησα 6,5 να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν σας άφησα, ενώ 8,5 άφησα μέσα στην τράπεζα, αυτά τα δύο ποσά ήταν για αυτές τις υποχρεώσεις. Ναι. Τα 6,5 να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι. Εσείς πόσο θα μου άφησες? Για μένα 8,5 βέβαια άφησες, αλλά άλλη ιστορία. Ναι, σωστό, εγώ το κάνω. Γιατί είναι πρόβλεψη. Με συγχωρείς, εμένα μου αφήνει 7,5, δεν μου αφήνει στην ουσία τίποτα μη δεσμευμένο και μου αφήνει 3,5 εκατομμύρια της εστίας. Δηλαδή έχουμε 7,5 εκατομμύρια. Έχουμε 7,5 εκατομμύρια υποχρεώσεις. Έχουμε 7,5 εκατομμύρια υποχρεώσεις αυτή τη στιγμή. Όχι τιμολογημένες υποχρεώσεις, δεσμευμένες υποχρεώσεις. Έργα και προμήθειες οι οποίες προκειμένα εκκινήσει. Ναι. Και οφειλές τιμολογίων. 7 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν σήμερα έκλεινε ο Δήμος, το ταμιακό αυτό γίνεται 0. Αυτό μου λες. Όχι, και χρωστάει 3,5 εκατομμύρια την εστία. Στην εστία υπάρχει πρόβλεψη. Όχι, καμία πρόβλημα. Ταμιακό μπορεί να μην υπάρχει πρόβλεψη. Όχι, παιδιά, σε παρακαλώ τώρα. Δεν θα μου λες την πρόβλεψη
τα αποτελέσματα του ισολογισμού. Ναι, υπάρχει εκεί. Ζημία, εκεί υπάρχει. Έχω λεφτά να πληρώσω την εστία αν θα βγει η απόφαση. Εάν χρωστάμε υπάρχει 7 και έχει 7, όχι. Φυσικά όχι. Από πού θα την πληρώσω εγώ την εστία αν βγει η απόφαση 3,5 εκατομμύρια. Mm-hmm. Από τον ισολογισμό θα την πληρώσω. Mm-hmm. Δεν θα μου επιβαρύνει γιατί έχω κάνει πρόβλεψη τα αποτελέσματα χρήσεως. Την κατάσταση, στο λογιστικό κομμάτι. Στο λογιστικό, ναι, την, ναι, αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Όμως εγώ δεν έχω λεφτά να την πληρώσω. Mm-hmm. Μπερδεύουμε τώρα. Δεν θα επιβαρύνει την εικόνα του Δήμου, θα επιβαρύνει την ταμιακή του ρευστότητα, mm-hmm, και δεν έχει να πληρώσει. Mm-hmm. Άρα θα υποστώ κατάσχεση. Επιχορήγηση Σεπτέμβριο θα έρθει από το κράτος, Οκτώβριο, mm-hmm, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Ναι, ναι, αυτά δεν είναι υπολογισμένο στο επτάριο όμως, έχουμε και απαιτήσεις. Αλλά δεν είναι γιατί έχει υπολογίσει εσύ τα έξοδα τη καθαριότητα και τη μισθού. Όχι, αλλά. Είπαμε μόνο για τις υποχρεώσεις. Όχι. Να δούμε όχι, και τις απαιτήσεις. Όχι. Κάνετε λάθος και θα σου πω γιατί κάνετε λάθος. Διότι εσείς λέτε θεωρητικά πράγματα. Θα έρθει μια επιχορήγηση. Θα έρθει 500.000. Θα έρθει, όχι. Θα έρθει 550.000 ευρώ το μήνα, όσο είναι και η επιχορήγηση, όταν 550.000 το μήνα είναι η μισθοδοσία των εργαζομένων. Okay. Άρα η επιχορήγηση πήγε στη μισθοδοσία των εργαζομένων. Uh-huh. Γιατί αν δεν έρθει η επιχορήγηση, πού είναι οι δύο μισθοί των εργαζομένων που πρέπει να είναι μέσα. Σωστά. Έκλεισε το μέλλον και έχω να πληρώσω μισθό. Κατανοητό. Άρα τα έσοδα που θα έχουν αντιστοιχούν στα λειτουργικά αναγκαία μηνιαία έξοδα. Δεν είναι έσοδα ικανά να καλύψουν ούτε 10% των υποχρεώσεων που έχουν συσσωρευτεί και δημιουργηθεί. Το από εκεί και στο εξής λοιπόν είναι η ουσιαστική απάντηση. Από εκεί και στο εξής. Ας το κλείσουμε το οικονομικό κομμάτι, γιατί μπορεί να μιλάμε αρκετή ώρα. Βλέπεις ότι έχω λίγο πάθος. Όχι, πολύ πάθος έχεις, όχι λίγο. Γιατί θα είναι η αγωνία μου και το μεγάλο στοίχημα όπως ήταν και το 1998, δυστυχώς, mm-hmm, τις επόμενες μέρες. Γιατί όλα μπορεί να διορθωθούν, αλλά λεφτά και λεφτόδεντρο δεν μπορεί να υπάρξει, mm-hmm, για να γεννηθούν. Άρα πρέπει να ζήσουμε με αυτά που έχουμε. Και αυτά που έχουμε δεν είναι αισιόδοξα. Αυτή την αγωνία έβγαλα ανεβάζοντας τόνους και πάθος. Ναι, ναι, κατανοητό. Συζήτησή μας. Έδωσες λοιπόν μια εικόνα, κρατήσαμε και εμείς μια εικόνα. Είδα στο Δημοτικό Συμβούλιο και οφείλω να ομολογήσω, επειδή είναι η δεύτερη τετραετία, η πρώτη πενταετία από το 2014 και μετά, ότι υπήρξες μια αντιπολίτευση η οποία ήσουν πιθανόν και όλη την τετραετία συνθετική, παραγωγική, ειδικά την προηγούμενη. Αυτή την τετραετία το άλλαξες λίγο το καράβι, προφανώς είδες ότι κατά τη γνώμη σου αυτή η σύνθεση δεν ωφελεί κάπου. Επίσης είχαμε και μία απλή αναλογική, οπότε νομίζω ότι σαν αντιπολίτευση προσπαθήσατε και εν μέρη πετύχατε αρκετές φορές, όχι όλες αλλά αρκετές φορές, είτε να πάρετε θέματα είτε να κόψετε θέματα. Πάμε λοιπόν τώρα σε μία επόμενη, σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο Δημοτικό Συμβούλιο το επόμενο είναι με τη μορφή του μπόνους που έχει ξανά υπάρξει. Διόρθωσε μου αν κάνω λάθος, το 38 οι έδρες. 35. Με τις 21 η επόμενη δημοτική αρχή. Έχει κάποια άλλη ιδιομορφία η συγκεκριμένη τετραετία? Επιτρέπονται συνθέσεις, επιτρέπονται μεταγραφές, προσθήκες μετεκλογικά? Νομίζω εκεί μπορεί να κάνει και ένα μικρό λάθος. Κοιτάξω λίγο καλύτερα. Επειδή και εγώ δεν έχω πολύ καλή εικόνα. Ναι, και εγώ νομίζω ότι οι συμπράξεις παρατάξεων να ενωθεί μια παράταξη με την παράταξη μόνο του Δημάρχου, νομίζω δεν έχει καταργηθεί η διάταξη. Mm-hmm. Τώρα, αν δεν υπάρξει σύμπραξη ενός συνδυασμού με έναν άλλο, με ένα επίσημο συμφωνητικό, όπως έγινε μεταξύ του κ. Λαρίς και του κ. Τζουλάκη, αν δεν υπάρξει αυτή η διαδικασία θεσμική, τώρα για να γίνει, να αξιοποιηθούν στελέχη της αντιπολίτευσης σε θέση διοίκησης, νομίζω ότι απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη ενός μέρους του συνδυασμού από το οποίο προέρχεται ο προβλεπάμενος. Νομίζω τα δύο τρίτα. Δηλαδή στην ουσία να έχει συμφωνήσει παράταξή του για την αντιδημαρχοποίηση, και όχι ο Δήμαρχος να διασπά τις επόμενες mm-hmm. άλλες παρατάξεις, παίρνοντας στελέχη του mm-hmm. στο βωμό του να τους κάνει αντιδημάρχους και να φεύγουν από τις παρατάξεις mm-hmm. που είναι. Νομίζω ότι κάπου εκεί κοντά. Σ' αρέσει αυτό, το βλέπεις υγιές? Ναι, εγώ το βλέπω καλό, ας πούμε. Δηλαδή, δεν αποδομεί λίγο την πολιτική τελικά αυτό? Που δεν είναι κακό βέβαια, αλλά μπορεί να την αποδομεί. Η συνένεση της παράταξης από την οποία θέλεις να αξιοποιήσεις είναι καλό στοιχείο. Ενώ πρώτα, ας πούμε, το να μην μπορείς να κάνεις κανέναν, ούτε καν να το σκεφτείς, ούτε καν να το προτείνεις, ήταν λίγο. Εμείς θα. Δηλαδή,
ο διαχωρισμός ήταν πολύ κάθετος. Mm-hmm. Τώρα το να εκφράζεται μια συνένεση από μια παράταξη ότι δεν κάνουμε σύμπραξη, δεν συμφωνούμε φόλης της ύλης δηλαδή, ή δεν συμφωνούμε σε ένα μήνυμα που έξω, αλλά σου επιτρέπουμε σε ένα τομέα στον οποίο έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία ως παράταξη της αντιπολίτευσης, ας πούμε, στα κοινωνικά, ας πούμε, και όπως στον αθλητισμό. Το σου επιτρέπουμε μόνο για τον αθλητισμό να πάρει το στέλεχός μας, κύριο Τάδε ή κυρία Τάδε, και να την χρησιμοποιήσει στον αθλητισμό, γιατί ας πούμε, συμφωνούμε χωρίς να το υπογράφουμε. Δεν είναι κακό. Βλέπω ότι βοηθάει τη σύνθεση. Η λογική που έχει παίξει στο κοινοβούλιο, τελείως απ' έξω κάποιος σε βρίσκει. Σύμφωνο, δεν επιτρέπεται. Κάποιος απ' έξω τελείως, όπως ήρθε ο. Ήρθαν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τελείως απ' έξω. Αυτό το άρεστη που τέθηκε. Ναι, ναι. Ναι, κάποιος ο οποίος δεν ήταν όμως εκλεγμένος. Δεν είναι εκλεγμένος. Επικρατείας εδώ δεν έχουμε. Θα σε έβρισκε και σύμφωνο. Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχουν τεχνοκράτες οι οποίοι και να μην εκλεγούν αξίζουν. Δεν θα με έβρισκε σύμφωνο. Να σου πω ότι θα με έβρισκε σύμφωνο. Δεν θα σε έβρισκε. Γιατί αυτό θα ήταν επιλογή δημάρχου. Okay. Και δεν θα ήταν και επιλογή πολιτών. Στην αυτοδιοίκηση θα με έβρισκε και στην κυβέρνηση με βρίσκω. Mm-hmm. Αντιθέτως όμως στην αυτοδιοίκηση θα ήμουν φανατικά υπέρ ενός σε εισαγωγικά συμβούλων επικρατείας. Δηλαδή θα μπορούσε κάθε συνδυασμός έναν ορισμένο αριθμό θέσεων, μία, δύο, τρεις, να τους έχει ως συμβούλους επικρατείας χωρίς σταυρό. Δηλαδή, ό,τι αποφασίσει η πολιτεία. Τρεις θέσεις. Να μπαίνουν οι τρεις πρώτοι στο ψηφοδέλτιο, να εκλέγονται πρώτα αυτοί με τη δυνατότητα, ας πούμε, εκλογής ως επικρατείας, άνευ σταυροδοσίας και οι υπόλοιπες θέσεις να καλύπτονται από τη σταυροδοσία τους, ώστε να μπορέσεις σε χι θέσεις, είτε είσαι αντιπολίτευση είτε συμπολίτευση, να χρησιμοποιήσεις συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν εκλογική δυνατότητα, αλλά εκτιμάται από το ψηφοδέλτιο, από τον επικεφαλής, ότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Έχουν την αριστεία την τεχνοκρατική, ίσως. Για την ποιότητα. Ξεκάθαρα. Του συμβουλίου. Συμφωνώ και εγώ με αυτό. Ή για την ειδικότητα στην οποία είναι. Συμφωνώ και εγώ με αυτό. Χρήσιμο να υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουν την λαϊκότητα, αν θέλει, τη ψήφου. Φυσικά. Έχουν όμως την διάθεση να προσφέρουν την τεχνογνωσία του, το βάρος του, το κύρος του. Οι καθηγητές πανεπιστημίου λένε ένα παράδειγμα λίγο εύκολο. Ναι, είναι κλεισμένοι σε ένα χώρο. Ναι, ναι. Δεν τους χρειαζόμαστε. Δεν έχουν δημοσιότητα και δεν έχουν και δημοφιλία, βεβαίως. Ένα διανοούμενο, έναν άνθρωπο του πολιτισμού, έναν άνθρωπο της τέχνης. Συμφωνώ, μου αρέσει και εμένα η ιδέα. Το αυτό, το εκείνο. Θα μπορούσαν που δεν έχουν τη δυνατότητα. Δύο-τρεις θέσεις, η πλειοψηφία τρεις, η αντιπολίτευση έναν, θα τις αναλογούσε. Να πούμε ότι πέντε θέσεις από τις 35. Και αναλογικά θα βγάζουν συνδυασμό. Θα βγάλει τρεις η συμπολίτευση, ένα εξωματική αντιπολίτευση και ένα και η Ελλάσσονα αντιπολίτευση. Αυτοί θα μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο στην αρχή και θα λέμε επικρατείας, δεν τους ψηφίζουμε. Θα βγάζει ο συνδυασμός τόσους επικρατείας αναλογικά με την. Οπότε έχεις και τους τεχνοκράτες σου, ναι, κατανοητό. Να μπορείς να αξιολογούμε και. Να το, για να το μαζέψουμε λίγο δύο θεματάκια. Το χρονοδιάγραμμά σου μέχρι τις εκλογές σε επίπεδο εμφανίσεων. Και θα κλείσουμε και με το debate το οποίο κάνουμε κάθε 4 χρόνια. Θεωρώ αυτονόητο ότι θα έρθεις. Απλά να κάνουμε και μία αναφορά. Πάντοτε μας τιμάς έτσι κι αλλιώς. Λίγο το χρονοδιάγραμμά σου μέχρι τις εκλογές. Ναι, ναι, δεν το συζητώ. Ελπίζω να είναι όλοι συνάδελφοι. Και εγώ το είδα. Θα σεβαστούμε κι αν λείπει κανένας να κάνουμε. Εμείς πάντως θα είμαστε, αν γίνει εκεί, είναι απόλυτο σεβασμός απέναντι και σε εσάς που τα διοργανώνετε με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, αλλά απέναντι και στην κοινή γνώμη για την αλήθεια. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα νομίζω ότι κλείνουμε πολύ καλά το καλοκαίρι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ αισιόδοξοι για το βαθμό ανταπόκριση των πολιτών. Αισθανόμαστε ότι μας έχουν πολύ και στο μυαλό και στην καρδιά τους, μας δίνουν μια πρώτη προτίμηση αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια παράσταση νίκης, το λέω συγκρατημένα. Ξεκινάμε πολύ αισιόδοξα, θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο, κλείνει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Να ξεκουραστούμε όλοι λίγο. Παρότι θα είμαστε στη Νέα Σμύρνη, δεν υπάρχουν φέτος διακοπές να προετοιμάσουμε το Σεπτέμβριο. Ούτε το ημέρο. Ούτε το ημέρο. Το ημέρο. Στο 15, έχουμε 2-3 μερούλες. Έχουμε και παιδί μικρό. Να ολοκληρώσουμε καταρχήν το ψηφοδέλτιο. Παρουσιάσαμε 60, θα είμαστε, πιστεύω ότι θα φτάσουμε τον αριθμό των 85-86. Άρα έχουμε αρκετή δουλίτσα σε αυτό. Όχι ότι είναι υποχρεωτικό, αλλά θέλουμε όσο δυνατόν περισσότερους, ας πούμε, να τους εντάξουμε στο ψηφοδέλτιο μας, συμπολίτες μας. Και νομίζω ότι θα μπούμε στα εκλογικά κέντρα. Εμείς είμαστε πλέον, ας πούμε, του ύπνου προεκλογικού αγώνα.
θα κάνουμε συγκεντρώσεις στις γειτονίες, θα κάνουμε τα γένεια του εκλογικού μας κέντρου, θα περάσουμε το πρόγραμμά μας, οι υποψήφοι μας θα κυκλοφορήσουν στην πόλη στους, στους φίλους τους, στους γνωστούς τους. Πάση περιπτώσει, ελπίζω να έχουμε ήρεμοι όπως πήγαμε τώρα. Θεωρώ ότι διεξάγεται ένας προεκλογικός αγώνας με τους υπηρετικούς τρόπους από όσο έχει διεξαχθεί εδώ και πάρα πολλά. Είναι γεγονός αυτό. Πάρα πολλές φορές. Ελπίζω να πάει έτσι μέχρι το τέλος. Εμείς από την πλευρά μας θα το κρατήσουμε αυτό μέχρι το τέλος. Θα είμαστε ήπιοι, δεν θα έχουμε οξύτητες, δεν θα έχουμε τέτοια. Θα έχουμε επί της ουσίας προτάσεις. Δεν κοιτάμε πίσω, κοιτάμε μπροστά. Άρα θα προτείνουμε πράγματα αντί να ασκούμε κριτική. Η πόλη έχει καταλάβει τι γίνεται. Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό και πάμε σε ένα ήπιο προγραμματισμό μέχρι τον Οκτώβριο. Και δεν σου κρύβω ότι. Δεν ξέρω αν είναι καλό, αλλά θα το πω. Δεν μπορώ να στο κρύψω ότι εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ, ίσως την επόμενη μέρα του Δήμου. Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι για την επόμενη μέρα του Δήμου και θα είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή, δεν θα χρειαστούμε ούτε μια μέρα ανοχής. Δεν θα ζητήσουμε ούτε μια. Ετοιμάζουμε όλα μας τα σχέδια, τι θα κάνουμε στην καθαριότητα, τι θα κάνουμε στους βασικούς τομείς εννοώ. Στα οικονομικά. Οι αντιδήμαρχοι ζητάνε είμαστε ανοχή συνήθως. Ναι, σωστά. Οπότε και οι αντίστοιχοι δικοί σου αντιδήμαρχοι, ναι, αν και εφόσον, αυτοί ζητάνε. Για πρώτη φορά δήμαρχος ήταν χάλια ο Δήμος, το ξέρει κιόλας. Είχα ζητήσει μια περίοδο ανοχής όπως όλοι τώρα. Δεν ζητώ να ζητήσεις. Ακόμα και για τα οικονομικά που σου παρουσίασα με αρκετά δύσκολη. Ένιωσα ότι είναι σε νιώθω ότι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Ακριβώς επειδή είναι σε δύσκολη κατάσταση, έχουμε ένα σχέδιο, ας πούμε, πολύ. Το έχουμε μελετήσει, δηλαδή πολύ. Κοστολογημένο, γιατί είχαμε και συζητήσει και στο Κοινοβούλιο ότι είναι κοστολογημένο, ότι όχι. Είναι κοστολογημένο. Θα γίνει ο προϋπολογισμός, θα υπάρξουν περισσεύματα, θα κοπούν δαπάνες πολυτελείας στον πρώτο, ίσως και τον δεύτερο χρόνο, δαπάνες πολυτελείας για να ενισχύσουν τομείς οι οποίοι δεν πρέπει να περιμένουν. Δεν σου κρύβω, σου είπα προηγούμενο ότι τι ζητάς να κάνουμε, γιατί εκεί πηγαίνει η κουβέντα. Εάν χρειαστεί. Έργα στα οποία έχουν ανατεθεί και προμήθειες οι οποίες έχουν ήδη ανατεθεί, θα ζητήσουμε να σταματήσουν εκεί που είναι, αν κρίνουμε ότι δεν είναι σε πολύ χρήσιμα πράγματα για το να έχουν εκτελεστεί μέχρι εκεί που παραλαμβάνουμε εμείς και να σταματήσει η περαιτέρω, ας πούμε, πάντοτε αυτό με νόμιμο και θεσμικό τρόπο, όχι με τσαμπουκά ή με μη θεσμικό. Αλλά το κράτος έτσι και αλλιώς οφείλει να κινείται θεσμικά. Γιώργο, εγώ να σε ευχαριστήσω για την ώρα και για την ημέρα. Πράγματι, είχαμε αρκετή ζέστη σήμερα. Θεωρώ ότι θα τα ξαναπούμε πριν την προεκλογική σου την κεντρική. Όπως επίσης θεωρώ ότι το debate θα γίνει πριν την κεντρική σου. Συνήθως οι κεντρικές σας γίνονται μία-δύο-τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Ναι. Νομίζω ότι το debate θα πρέπει καλό είναι να γίνεται λίγο νωρίτερα, έτσι ώστε να έχετε και την προεκλογική σας. Εσείς θα το κρίνετε αυτό. Συνήθως έτσι το κάνουμε. Εγώ θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω από τη μεριά μου, να ευχηθώ και σε σένα και στους ακροατές σου, αλλά και σε όλους τους υποψήφιους μου να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, είτε εδώ είτε στην εξοχή, ανάλογα που αποφασίσει ο καθένας. Και να σου πω ότι μετά από εδώ ακριβώς, με μεγάλη χαρά θα πάω στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εδώ και 10 λεπτά συγκεντρώνονται οι υποψήφοι του συνδυασμού μου, για να κάνουμε την τελική μας συζήτηση ή αν θέλεις την ημιτελική συζήτηση για το πρόγραμμά μας. Θα επιδιώξουμε σήμερα να το κλείσουμε, τόσο ώστε να μπορούμε να το τυπώσουμε, να το προετοιμάσουμε, ας πούμε, για να το έχουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα το Σεπτέμβρη. Άρα πάω σε μια ευχάριστη, όσο ευχάριστη μου ήταν και η σημερινή παρουσία σε εσένα και εμένα το ίδιο. Του συνδυασμού μας. Ευχαριστώ. Θα χαρώ να έχω το πρόγραμμά σας όταν μπορείτε να το δώσετε στα μέσα, να κάνουμε και εμείς τις δικές μας. Δεν θα πω παρατηρήσεις, να κάνουμε και εμείς τη συζήτηση και την κριτική. Νομίζω πάντοτε είσαι ενδεκτικό στην κριτική. Και νομίζω ότι το οφείλεται αυτό η πολιτική. Σωστή και είναι δεκτικός πολύ σαν. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος Κουτελάκης, λοιπόν, επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης, τέος δήμαρχος. Την επόμενη εβδομάδα λογικά θα έχουμε την τελευταία μας εκπομπή. Καλεσμένος θα είναι καλός εχόντων των πραγμάτων ο Θέμης ο Παυλόπουλος από την Ελλάσσον Αντιπολίτευση, ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της στροφής της Νέας Μέγνης. Και μετά κάπου και εμείς θα κάνουμε τις διακοπές μας και το Σεπτέμβριο μας περιμένει πάρα πολύ δουλειά και εμάς εδώ στο στούντιο, αλλά και στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό τύπο. Μέχρι τότε να είστε καλά και καλό σας βράδυ. Γεια σας.